Έστω και λίγε ημέρε πριν εκπνεύσει το 2017, εν τέλει, ο φόρο υπεραξία ακινήτων έλαβε εκ νέου αναστολή εφαρμογή ω το τέλο του 2018. Αυτό προβλέπει σχετική τροπολογία που καταδέθηκε στη Βουλή και με την οποία προβλέπεται η αναστολή έω και τι 31 Δεκάτου του 2018 του φόρου υπεραξίας που εφαρμόζεται στη μεταβίβαση ακινήτων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι από την κίνηση αυτή θα υπάρξει απώλεια εσόδων για το έτος 2018, το ύψος της οποία εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Τον φόρο υπεραξία επιβαρύνεται σύμφωνα με τον σχετικό νόμο ο πολιτή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστή επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβαση, ο οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί τη αναγραφόμενη αξία στο συμβόλαιο, με ελάχιστη όμω βάση υπολογισμού την αντικειμενική. Αν ο πολιτή έχει διακρατήσει το ακινήτο που πουλάει για 5 τουλάχιστον έτη από τη στιγμή τη απόκτησή του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ. Από το σχετικό φόρο εξαιρούνται τα ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν από το 1995. Σε κάθε περίπτωση, πέρα του ψυχολογικού πλήγματο που θα επέφερε ένα ακόμη φόρος στην αγορά ακινήτων και δι μεταβιβάσεις μεταβιβάσει, το γεγονό ακριβώ ότι έχουν εξαιρεθεί του φόρου αυτού τα παλαιότερα ακίνητα σημαίνει ότι και το οικονομικό αποτέλεσμα για τα δημόσια έσοδα θα ήταν περιορισμένο. Άλλωστε τα περισσότερα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγή σήμερα πολλούνται σε τιμέ κατά κανόνα χαμηλότερε από τι τιμέ κτήσης του, ιδίω δε από τη στιγμή που οι αναγραφόμενε τιμέ στα συμβόλαια είναι οι αντικειμενικέ. Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με τι αντικειμενικέ του 2007, οι σημερινέ εμπορικέ τιμέ είναι στιτά χαμηλότερε έω και 50% σε ορισμένε περιπτώσει παλιών ακινήτων που πολλούνται αντί πολύ χαμηλών ποσών.